Πάμε τώρα κυρίε και κύριοι να καλωσορίσουμε ζωντανά εδώ στο στούντιο τον Γιάννη Αμανατίδη, βουλευτής Α. Θεσσαλονίκη ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία και εκ νέου υποψήφιος βουλευτή στις εκλογές που μάλλον θα γίνουν τον Απρίλιο. Τι λέτε κύριε Αμανατίδη, καλησπέρα, καλώς δούμε, ήρθατε. Τότε. Καλώς σας βήλια κύριε Τσόρμα, Σα ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Έχει αρκετό καιρό συνέχιχο, είμαστε με Skype, είναι ακριβώ. Ακριβώς, ακριβώς. Ε, στα νέα σας στούντιο εδώ πρώτη φορά μπαίνω, νομίζω ότι... Είναι ό,τι υπάρχει... ταιριάζει ναι. κυρία Μανατίδη, σωστά. Ε, νομίζω ναι. Και επειδή ξέρω και τα, τα παλιότερα και αυτά, είναι μια θετική εξέλιξη. Είδατε με τη Νέα Δημοκρατία έχουμε ανάπτυξη στην Βεργίνα Τηλεόραση. Δεν, Δεν νομίζω ότι οφείλεται στη Νέα Δημοκρατία, <laughs> αλλά βάση με Εννοείται. Εννοείται. Ε, 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 οι συνθήκε, λέω, ε, ε, βοήθησαν έτσι ώστε να μεταφερθούμε και να μετακινηθούμε με αυτή την έννοια. Το είπα. Κύριε και χρειάζονται οι φωνέ σα. Κοιτάξτε, και τα περιφερειακά μέσα αυτή τη στιγμή υπάρχει μεγάλη ένδυα και ξύρεση, θα σα έλεγα. Και χρειάζονται στήριξη όλα τα περιφερειακά κανάλια. Ε, όλα τα περιφερειακά μέσα, όχι μόνο κανάλια. Ναι, η Θεσσαλονίκη. Έχουν κλείσει τα πάντα και από εφημερίδες και όσα κρατούν μέσα με νύχια και με δόντια προσπαθούν να επιβιώσουν, χρειάζεται να ρυθμιστεί όλο αυτό το τοπίο με, και με ενισχύσει αλλά και με συγκεκριμένη νομοθεσία να μπορέσουν. Εντάξει, τώρα με σε ένα πονεμένο για μένα θέμα και για όλου του δημοσιογράφου το να μην μπορούμε να έχουμε μια εφημερίδα καθημερινή όπω πρέπει, δύο εφημερίδε, τρει εφημερίδε, γιατί όχι. Δηλαδή για όλα τα μέσα μιλάω, δεν αναφέρομαι μόνο στην τηλεόραση την οποία υπηρετώ εγώ αυτή τη στιγμή. Έχουν κλείσει ραδιόφωνα τα οποία είχαν την έδρα του εδώ, γίνονται όλα με ανταποκρίσει. Τέλο πάντων, ναι, ναι. είναι κάτι Κύριε το οποίο δεν θα φανταστεί Πριν ε, Ξεκίνησα τη συζήτηση λέγοντα ότι μάλλον Απρίλιο βλέπουμε, ε, αυτό ακούμε κι εμεί, αυτό λέει το ρεπορτάζ. Θα δούμε βέβαια ο Πρωθυπουργό θα αποφασίσει. Αλλά δεν ξέρω, ε, άνοιξε και μια νέα συζήτηση σήμερα, και θέλω να σχολιάσω έτσι κι αλλιώ ε, για το γεγονό ότι ο Κώστα ο Καραμάλι αποφάσισε πλέον να μην είναι εκ νέου υποψήφιο, να αφήσει το κομμάτι, ε, το πολιτικό σκέλο τη ε, υπόστασή του στην, ε, με την ενασχόληση με την Ελληνική Βουλή. Ε, πώς το σχολιάζετε, τι σηματοδοτεί κάτι τέτοιο. Δεν έχω διαβάσει το σκεπτικό με το οποίο θα έκανε προφανώς Ήτανε μια Ήταν μια λιτή ανακοίνωση, δεν έλεγε γιατί αποφάσισε. Είς, δεν ξέρω αν θα προβεί σε Ναι. Από εδώ και μετά θα κάνουμε εικασίες. Αλλά προφανώς ε, δεν είναι υποστηρικτικό της, της, του Κυριάκου Μητσοτάκη. Προφανώς εκλαμβάνεται από μένα ως μη υποστήριξη. Στη, συγκε... στη συγκεκριμένη πολιτική. Εντάξει, λέει ότι θα συνεχίσει πρόσωπο. να είναι παρόν και στηρίζει τη Νέα Δημοκρατία. Táx, το λέει αυτό, είναι táx, αυτό είναι άλλο πράγμα. Προφανώ θα πει ότι στηρίζει τη Νέα Δημοκρατία. Αλλά από ό,τι φαίνεται, προφανώ υπάρχει θέμα με τη στήριξη με Μιτσοτάκη. Έτσι το κρίνω εγώ. Mm -hmm. Από εκεί και μετά οι εκassίε για το άλλο θα πρέπει ο ίδιο να μιλήσει. Μπορεί Μη να στοιχήσει, λέτε, αυτό στη Νέα Δημοκρατία, σε ψήφου. Κατά ένα ποσοστό, ναι. Κατά την mm -hmm. άποψή μου, ναι. Είναι αλλιώ να βάζει το όνομά σου και αλλιώ να έχει πει και. Να φεύγει και να λε στηρίζω. Είναι τελείω διαφορετικά πράγματα. Κύριε Μανατίδη, πάμε τώρα λίγο στην επίσκεψη Μπλίνκεν ε, και σε όλα όσα mm. συμβαίνουν το τελευταίο διάστημα, με αφορμή και τον ε, το τραγικό απολογισμό που δεν έχει ολοκληρωθεί και όλα των σεισμών σε, στη Τουρκία. Αν βλέπετε ότι αλλάζει το κλίμα, ότι είναι μια γέφυρα που μπορεί να ίσω ε, τα πράγματα να, να μα κάνει να ηρεμήσουμε λίγο από τι τουρκικέ προκλήσει, ε, και αν η αμερικανική στήριξη, στο βαθμό που υφίσταται, ε, μπορεί πραγματικά να μα δώσει μια να λειτουργήσουμε λίγο απελευθερωτικά, θα λέω. Κοιτάξτε, κυρία Τσόρβα, επειδή έχουν ακουστεί και έχουν γραφεί διάφορα ακριβώ μετά τους καταστροφικούς σεισμούς, προφανώς έχουν αλλάξει κάποιες προϋποθέσεις, έτσι ώστε να υπάρξει αποκλιμάκωση της έντασης σε επικοινωνιακό επίπεδο και αυτό θα βοηθήσει. Αυτό, όμως, για να συνεχιστεί και να έχει αποτελέσματα, θα πρέπει να γίνουν συγκεκριμένες κινήσεις. Θα σταθώ στην στάση της ελληνικής πλευράς και θα, στο, στο δεύτερο κομμάτι της απάντησής μου. Το πρώτο είναι ότι αυτή τη στιγμή οι Ηνωμένε Πολιτείε στηρίζουν mm. ε, την επίλυση και, την, και πιέζουν την Τουρκία έτσι ώστε να μπορέσουν να βρεθούν λύσεις στη βάση του διεθνούς δικαίου, γιατί στη βάση του διεθνούς δικαίου πρέπει να γίνουν οι λύσεις, έτσι ώστε να υπάρχει μια προοπτική που η Ελλάδα και η Τουρκία... Να πάνε προς τη Χάγη και να λύσουν την μόνη αποκλειστική διαφορά που έχουμε, την αποκλειστική οικονομική ζώνη και την υφαλοκρηπίδα με την Τουρκία. Εάν οι επισκέψει αυτέ, ε, βλέπω τι ανακοινώσει που έχουν βγει από το Μαξίμου, αλλά ωστόσο θα περιμένουμε και την ενημέρωση. Εάν οι επισκέψει αυτέ ε, έχουν μόνο αποτελέσματα σε επικοινωνιακό επίπεδο, αυτέ έχουν μικρή διάρκεια. Αυτό που χρειάζεται δηλαδή για να χτίσεις επάνω σε αυτό χρειάζεται να υπάρχει η αλλαγή στρατηγικής από τη μεριά της Τουρκία. Υπάρχει αλλαγή στρατηγικής ή είναι μόνο αλλαγή τακτικής. Ερωτηματικά τα οποία θα απαντηθούν με το χρόνο. Για παράδειγμα, πολύ ωραία η τουρκοι πολιτική ενώ πριν τους σεισμούς είχαν ένα εκρηκτικό αν θέλετε... Μα όλοι μιλούσαμε για θερμό επεισόδιο, για το, θα το, βράδυ, το θερμό επεισόδιο. Ότι ε, η εικόνα όμως της βοήθειας της Ελλάδας προς την Τουρκία και ε, αυτό δημιούργησε και στην κοινή γνώμη της Τουρκίας. Θα μπορούσαν, για παράδειγμα, οι Τούρκοι πολιτικοί να βγουν και να λένε τα ίδια με απέναντί τους μια εικόνα όπου οι Έλληνες βοηθούν, οι Έλληνες, όχι μόνο η Ελλάδα, και υπάρχει κύμα συμπαράσταση προς το λαό της Τουρκίας. Κατά άποψη μου όχι. Άρα απομένει να δούμε εάν το επόμενο διάστημα η Αθήνα, η Τουρκία έχει αλλάξει ω προς τη στρατηγική της. Γαλάζια πατρίδα, γκριζάρισμα ζωνών, νησιά, κυριαρχία νησιών, αόριστα νησιά και το Κάζους μπέλι. Θα πρέπει να γίνουν κινήσει. Να ξεκινήσουν βεβαίω. Υπάρχει η πρόταση από την, από την Τουρκία, το οποίο το μάθαμε δυστυχώ από τη μεριά τη Τουρκία. Έξι σημεία πριν από δύο μήνε, το οποίο το μάθαμε μέσω πάλι τη Ορδία. Δεν είχαμε καμία ενημέρωση σαν αξιωματική αντιπολίτευση ή στα κόμματα τη αντιπολίτευση. Τι έλεγαν αυτά τα έξι σημεία, Τι απάντησε η ελληνική πλευρά, Απάντησε βάζει τα ζητήματα δικά μας. Πάντως και πριν τους σεισμούς από στελέχη της κυβέρνησης και αυτό που διαβάζαμε αλλά και σε εμάς σε αυτή την εκπομπή αυτό που καταλαβαίναμε είναι ότι το θέμα 12 ναυτικά μίλια παραδείγματο χάρη δεν παίζει σε αυτή τη συγκυρία. Δηλαδή ότι δεν μπορούσαμε να αξιοποιήσουμε τη συγκυρία αυτή και ενώ συγκυρία το γεγονός των πολύ έντονων τουρκικών προκλήσεων για να θέσουμε και τα δικά μας ζητήματα. Αυτή τη στιγμή όμως βρισκόμαστε σε κάτι, ε, κατά την άποψή μου θα μπορούσαμε. Υπήρχαν ε, οι, οι καταστάσεις εκείνες με τις οποίες ε, οι συγκυρίες, με τις οποίες βέβαια με προετοιμασία θα έπρεπε η Ελλάδα και το κάναμε πρόταση να αυξήσει τα χωρικά τη νότια, ανατολικά και δυτικά της Κρήτη και στην ανατολική ε, Μεσόγειο. Και δεύτερο, να υπήρχε συγκεκριμένη δέσμευση μέτρων απέναντι στην Τουρκία μέσα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά ήταν τα δύο τα οποία είχαμε προτείνει. Τώρα, η κυβέρνηση θα πρέπει να έχει στρατηγική. Με αυτά που βλέπω όμω, καταλαβαίνω ότι η κυβέρνηση δεν έχει στρατηγική. Και έχει τακτική. Όταν έχει μόνο τακτική και δεν έχει στρατηγικού στόχου, τότε ε, λυπάμαι, αλλά τα αποτελέσματα για τα εθνικά ζητήματα δεν θα είναι αυτά που. Αξίζουμε και έχουμε τη δυνατότητα ε, να πετύχουμε. Ναι. Αυτό το λέτε για τα εθνικά ζητήματα. Από την άλλη, είναι, είναι τα θέματα που καίνε του πολίτε πιο πολύ απ' όλα και εννοώ τι επιβίωση τα οικονομικά, τα επαγγελματικά κλπ. Εδώ λοιπόν έχουμε μια ακρίβεια που η κυβέρνηση επιμένει ότι είναι εισαγόμενη. Εσεί από τη δική σα πλευρά και η αντιπολίτευση γενικότερα λέει ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα, με μια δύσκολη καθημερινότητα και με πολλά επιδόματα τα οποία είχατε υιοθετήσει Και εσεί τότε η κυβέρνηση που ήταν αντιπολίτευση τη Νέα Δημοκρατία τα κατέκρινε. Τώρα ήρθε να τα υιοθετήσει. Ε, με αυτό το οποίο ε, λέει τουλάχιστον έχει να κάνει με το ότι ό,τι δημοσιονομικό χώρο υπάρχει, το μοιράζουμε το, το απόθεμα ε, στον κόσμο. Τι πολιτικέ οποίε εφάρμοσε η ελληνική κυβέρνηση και ειδικά ο κύριο Μεσοτάξι είναι αυτέ που έφεραν περισσότερο αρνητικά αποτελέσματα. Και εξηγούμε, όταν αυτή τη στιγμή ο, ο πληθωρισμός τώρα είναι γύρω στο 7% με 8%. Του προηγούμενου μήνε ήταν πάνω από το μέσο όρο τον ευρωπαϊκό. Αλλά ο πληθωρισμός στα τρόφιμα είναι πάνω από 15%. Όταν η διαφορά των τιμών, είμαστε πρώτοι σε διαφορά τιμών από το χωράφι, όπω λέμε στο ράφι, που αγγίζει και το 300%, κυρία Τσόρπα. Όταν είμαστε η ακριβότερη χώρα που αγοράζει την ενέργεια από το χρηματιστήριο ενέργεια, όταν θα μπορούσε να, να πάρει μέτρα Μόνιμα, τα οποία θα εξακολουθήσουν να υπάρχουν και όχι με βάση τον ένα μήνα ή δύο μήνες πριν τις εκλογές, τότε τα μέτρα αυτά, τότε δεν είναι εισαγόμενα. Υπάρχουν εξωγενείς αιτίε και για τον πληθωρισμό και για, την, την ακρίβεια και ο πόλεμος, Ωστόσο, τα αρνητικά αποτελέσματα στη χώρα μα και οι πρωτιέ, οι αρνητικέ, οφείλονται ακριβώ στην πολιτική Μητσοτάκη, η οποία ήταν αποσπασματική, χωρί νομικέ αλλαγέ και ε, μη βάζοντα ούτε φορολογώντα τα υπερκέρδη. Να σα πω ακόμα ότι ε, από τον Αύγουστο τα υπερκέρδη που είναι και ο Σεπτέμβριο και ο Οκτώβριο και ο Δεκέμβριος, ενώ υπάρχει νόμο με τον οποίο θα έπρεπε η ΡΑΕ να μα δώσει τα στοιχεία των υπερκερδών έτσι ώστε να φορολογηθούν, ακόμα δεν έχουν δοθεί ούτε αυτά. Θέλω να πω ότι η κυβέρνηση συνεχίζει την εσχολικέρδεια. Χρειάζονται άλλου είδους μέτρα. Τότε Εμείς... γιατί στι δημοσκοπήσεις είναι σταθερά αρκετά μπροστά η Νέα Δημοκρατία, κύριε Μανατίδη, εκτό αν υπάρχουν άλλε δημοσκοπήσεις που δεν τις ΣΥΡΙΖΑ, mm -hmm. τι βλέπουμε. Στη Θεσσαλονίκη πάντω είναι πρώτο Σύριο, από ό,τι βλέπω. Έτσι όπω βγαίνουν. Για την Θεσσαλονίκη. Για την Α Θεσσαλονίκη. Στην Α Θεσσαλονίκη, έτσι mm -hmm. δεν είναι. Mm -hmm. ε, ξέρω ότι είναι πρώτο σίγουρα στου νέου. Και, Κύριε, και βλέπω ότι ναι. θα είναι και το δυνατό σας χαρτί, ένα άνοιγμα στους νέους, στις ηλικίε υπάρχει η υπεροχή του ΣΥΡΙΖΑ, στις 18 με 35, αν και τελευταία βλέπω μερικά ποιοτικά χαρακτηριστικά διαφορετικά κυρία μανατί, δηλαδή αρχίζει και ίσως αυτό θέλει μια σκέψη περισσότερη στο, στη διεσδυσία Ωστόσο ήταν. υπάρχει μια γκρίζα ζώνη γύρω στο 15 με 16%, που δεν ξέρω, δεν απαντώ. Ε, θεωρώ ότι και το κοινό με το οποίο γίνονται δημοσιοποίησεις είναι συγκεκριμένο γιατί παίρνουν στα σταθερά τηλέφωνα. Είναι συγκεκριμένες ομάδες οι οποίες απαντούν. Τρίτον, υπάρχουν ποιοτικά χαρακτηριστικά όπως η δημοσκόπηση της MRB η οποία ε, καταδεικνύει την υπεροχή σε ποσοστά ε, του ΣΥΡΙΖΑ στα ποιοτικά χαρακτηριστικά, δηλαδή ακρίβεια. Uh, το σύνθημα για τις εκλογές ότι θα πρέπει να υπάρξει σταθερότητα με, με κυβέρνηση συνεργασίας από την πρώτη Κυριακή. Δεν περνάει το σύνθημα της Νέας Δημοκρατίας σε αυτοδυναμία τώρα. Επίσης, ε, ζητήματα που έχουν σχέση και με την ενεργειακή ακρίβεια. Σε αυτά όλα, και αν είναι ευχαριστημένο ο κόσμο, το καλάθι του νοικοκυριού, όλα αυτά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά είναι καταπέλτης για την κυβέρνηση. Τώρα. Τηλεθεάτρια στα, στα ρωτάει γιατί μα έβαλε ο ΣΥΡΙΖΑ στο χρηματιστήριο ενέργεια. Πάντα μεταφέρω τι ερωτήσει των τηλεθεάτων, οπότε σα το γράφω τώρα μόλι μου το έγραψα. Θα σα πω, η δεν είχε μπει στο χρηματιστήριο τη ενέργεια. Την είχαμε κρατήσει απ' έξω. Και η οποία ουσιαστικά με την πολιτική τη. Ε, με βάση το δημόσιο συμφέρον κράτησε τις τιμές χαμηλά. Από τη στιγμή που ανέλαβε η Νέα Δημοκρατία, πέρα από το ποσοστό που δόθηκε στους ιδιώτες, μπήκε στο χρηματιστήριο ενέργειας με όρους που ακόμα και τώρα που έχει πέσει το φυσικό αέριο, η Ελλάδα εξακολουθεί να αγοράζει ακριβά. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά. Τη ΔΕΗ θα την επανακρατικοποιήσουμε. Το κόστος είναι 340 εκατομμύρια. Είναι πάντω αυτό που το οποίο έχετε πει, που είπε ο κύριο Τσίπρα, που πραγματικά στον κόσμο έχει κάνει μεγάλο γκέλ, πρέπει να σα μεταφέρω. Ε, τώρα, κυρία Μανατίδη, πάμε λίγο σε άλλο. Το ένα θέμα είναι η ακρίβεια, το άλλο θέμα των ημερών είναι το θέμα των πληστηριασμών. Έχουμε και κάποιε τροπολογίε που περνάνε σήμερα στη Βουλή. Τα κόκκινα δάνεια. Εδώ, ε, πολλοί είναι ο που λέει ότι και, το, ο, και ο ΣΥΡΙΖΑ συνετέλεσε στη σημερινή κατάσταση. Εσεί παρόλα αυτά το ανεβάζετε το θέμα σε σχέση με το τι κάνει αυτή τη στιγμή η Δημοκρατία. Γιατί δεν έχει σχέση με την πραγματικότητα. Ο ΣΥΡΙΖΑ το 2015 ε, συνέχισε τον νόμο Κατσέλη και προστάτευσε την πρώτη κατοικία. Προσέξτε, το 2015 έχουν ε, θεσμοθετηθεί ηλεκτρονική ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί και η δευτερογενή αγορά των, α, των κόκκινων δανείων, ωστόσο υπήρχαν σαφεί κανόνε και δεσμεύσει και δικλείδε και νομοθεσία με την οποία προστατευόταν η πρώτη κατοικία. Και η επέκταση στι επιχειρήσει. Υπήρχαν επιχειρηματίες, που υπήρχαν επιχειρηματίε, που πήγαν δάνεια επιχειρηματικά, ε, βάζοντα εγγύηση στην πρώτη κατοικία. Αυτό ε, διευρύνθηκε το 2019 με τον νόμο Σταθάκη. Το θέμα, ε, και υπήρχαν και οι κανόνε, σύμφωνα με, με του οποίου και οι σερβισερ και οι τράπεζε υπήρχε ένα κώδικα διοντολογία, τον οποίο έχει υπογράψει τότε ο, ο κύριος Χουλιαράκης. Άρα, Επί εποχή μα δεν γίνανε πληστηριασμοί γιατί υπήρχε ακριβώ και δικαστική προστασία. Δηλαδή, εάν δεν τα βρίσκανε. Αλλά έλεγε τότε πάντω το, το κομμάτι σα ε, που έφυγε κάποια στιγμή από εσά, από τον ΣΥΡΙΖΑ. Άλλα έλεγε τότε. Μιλάτε για, το, για τον Ιανουάριο του 2015. Ναι. Κοιτάξτε, υπήρξαν όμω οι εκλογέ το Σεπτεμβρίου και υπήρξε μια συμφωνία η οποία ψηφίστηκε τον Αύγουστο και κυβερνήσαμε με δεδομένη και υπογεγραμμένη τη συμφωνία και ζητήσαμε τον ελληνικό λαό να εφαρμόσουμε εμεί τη συμφωνία αυτή. Και μα την έδωσε το Σεπτέμβριο του 2015. Η προστασία υπήρχε για πόλη. Εγώ ακόμα ονοματεπώνυμο για πληστηριασμό πρώτη κατοικία, λαϊκή κατοικία, με ισοδηματικά κριτήρια από ευάλωτε ομάδε κλπ. Δεν έχω δει να βγαίνουν. Η κυβέρνηση επικαλείται το μόνο τη δηλώσει του κ. Λαφαζάνη. Κυβερνάει 4 χρόνια. Δεν έχει περιπτώσει. Δηλαδή, όταν βλέπουμε ότι πηγαίνουν ε, ομάδε, οργανώσει κλπ. έξω από πληστηριασμού που γίνονται στα δικαστήρια ή έξω από σπίτια, κάποιε φορέ που μαζεύονται, είναι fake. αυτό, δεν υπάρχει. Για τώρα, αυτή τη στιγμή φυσικά υπάρχει. Όχι, δεν υπάρχει. Στη δηλαδή στιγμή τώρα. είναι απελευθερωμένη. Οι πληστηριασμοί από το 2020 τον Νοέμβριο είναι πλήρω απελευθερωμένοι. Είναι ο πτωχευτικό νόμο. Τα χρήματα άλλαξε τελείω το νομοθετικό πλαίσιο. Το 19 τον Ιανουάριο και τον Μάρτιο, με την επέκταση, επεκτείναμε την προστασία μέχρι το τέλο του 19 με μία δέσμευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και στην Κομισιόν, γιατί γινόταν οι εξολογήσει. Τι, ότι θα φέρουμε ένα συνολικό ολιστικό σχέδιο για τα κόκκινα δάνεια. Έγινε η πολιτική αλλαγή. Ο Κυριάκο Μητσοντάκη επέκτηνε για άλλου έξι μήνε το 2020 με την πανδημία μέσα την προστασία, η οποία έλεγε ότι δεν υπάρχει, αλλά αυτό την επέκτηνε και άρα υπήρχε. Λέει ψέματα Εσύς δηλαδή. Για το, το, το πτωχευτικό, τι λέτε, ποια είναι η άποψή σα. Κατάργησε. 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 Σαφώ δεν υπάρχει. Ο πτωχευτικό κώδικα δεν δίνει κανένα δικαίωμα στο δανειολήπτη. Αφήνει τα πάντα στα φαντ, τα οποία ε, αν θέλουν δέχονται. Αν θέλουν ε, πηγαίνουν σε διακανονισμό, βάζουν του δικού του όρου, ο οποίο αν δεν του δεχτεί πηγαίνει ναι. στον πληστηριασμό. Αυτή είναι η ιστορία του πτωχευτικού κώδικα του, του 20, την οποία ψήφισε. Γι' αυτό και κάναμε τότε πρώτα συμμοφή στον κύριο Σταϊκούρα. Και κάναμε άλλε δύο προτάσει το 20 και το 21 για αλλαγή του πτωχευτικού κώδικα, οι οποίε δεν έγιναν δεκτέ. Άρα λοιπόν θέλω να σα πω ότι η απελευθέρωση την οποία έκανε ουσιαστικά έλυσε τα χέρια από τους Σέρβισσες και τι οι οποίοι κάνουν, ακόμα και στις περιπτώσεις δανειοληπτών που εξυπηρετούν τα δάνειά τους, προκειμένου να τα πληστηριάσουν, λένε ότι το επόμενο, ας πούμε ένα ποσό μικρό, 10.000 ευρώ, δεν δέχομαι το διακανονισμό τον οποίο μου λες σύμφωνα με τα δικά σου εισοδηματικά, τα έσοδά σου που έχεις, και λέει θέλω εγώ σε τρεις δόσεις να γίνει να μου δώσεις προκαταβολή τα μισά και τα υπόλοιπα από χίλια ή 2.000 ευρώ τον μήνα και δεν το δέχονται και σε πάνε σε πληστήριες Αυτή είναι η ουσία. Εδώ ο φίλος τηλεθετής μου λέει, τι λέει ο κύριο Σαμανατίδης, αυτός που βγήκε σήμερα είναι πιο ευεργετικός. Ποιο από το φτωχικό κώδικα Ο Όχι, δεν υπάρχει. Λέτε όχι. Όχι, μα, ε, να το διαβάσει απόψη, μόνο. πρέπει να το δω. Να το να διαβάσει μόνο. Να, να, να το διαβάσει αυτό. από το φτωχικό κώδικα και να διαβάσει και τι ανακοινώσει που έχουν βγάλει οι δανειολήπτε τόσο με το Ελβετικό Φράγκο, όσο και οι δανειολήπτε ο Σύλλογο Δανειοληπτών Βορείου Ελλάδο και όσο και τι διατάξει οι οποίε λέτε. Δεν υπάρχει καμία διαφορά. Τηλεθεάτρια χιλιάδε πληστηριασμοί Κατοικία έγιναν επισήριζα πάνω μάλλον σε αυτά που λέγαμε. Πρώτη κατηγία όχι. Όχι, λέτε. Πρώτη κατοικία, όχι. Οι 25.000 οι οποίε αναφέρθηκαν από τη Νέα Δημοκρατία ουσιαστικά αφορούν και ιδιωτικέ, είναι για την τριετία ε, και ε, αφορούν ουσιαστικά ιδιωτικέ, γιατί πληστηριασμοί γίνονται ανάμεσα στι ιδιωτικέ διαφορέ που μπορεί να έχω εγώ με εσά, αν έχετε βάλει για εγγύηση, το... αλλά για δάνεια προ τι τράπεζε. Πρώτη κατοικία, όχι γιατί υπήρχε δικαστική Κύριε Μαναδίδη, γιατί... Έχω, η δικαστική Επί έχω, ημερών μα. Έχω πολλά θέματα. Οι 50.000 πληστηριασμοί γίνονται το 2022 μόνο από τη <συστηριασμοί> η... νέα δημοκρατία. Επί κυβερνήσεω Ηθοποιεί στου δρόμου ξανά. Αναμένουμε και άλλε κινητοποιήσει. Υπήρξε συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Προσπάθησε η κυβέρνηση ε, να, ε, να, μπορέσει έτσι λίγο να κάνει μια μικρή έτσι, οπισθοχώρηση, να το πω. Αλλά όχι αυτό που ήθελαν οι καλλιτέχνε. Από την άλλη, σε εσά προσάπτουνε όσοι ακούνε, ότι σε σχέση με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια ήσασταν αντίθετοι και δεν αφήσατε να γίνει αυτό επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα όμω με του ειδοποιού είστε με το μέρο του. Είναι τελείω διαφορετικό. Εμεί είναι αλήθεια ότι δεν λύσαμε ζητήματα τα οποία είχαν με αυτού που είχαν πτυχία α... Πριν από το 2003 ή μετά. Και, ε, ωστόσο, ήταν ενταγμένη στην κατηγορία τα Η κυβέρνηση ένα απλό πράγμα πρέπει να κάνει. Γιατί όντω χρειάζεται σχεδιασμό για την ε, ε, καλλιτεχνική παιδεία και, ε, και τι παραστατικέ τέχνε. Χρειάζεται. Ε, το πρακτικό διάταγμα του κατατάσσει και το έχω διαβάσει πολύ καλά στη ΔΕΛΤΑ ε, κατηγορία αλλαγή. Ένα νόμο που να λέει: αλλάζει το πρακτικό διάταγμα και από ΔΕΛΤΕΕ γίνεται τΑΦΕ. Αυτό δεν το έχει κάνει. Έχει πει τα πάντα εκτό από αυτό που είναι το επίδικο. Να πάει στη τΑΦΕ. Και οι προσλήψει, που θα γίνουν μετά στο δημόσιο, θα είναι με βάση το πρακτικό διάταγμα, οι οποίε είναι ΔΕΛΤΕΕ. Ό,τι και να πει, αν δεν το νομοθετήσει η κυρία Τσόμπα, δεν έχει αποτέλεσμα. Και σωστά οι καλλιτέχνε λένε: ένα απλό πράγμα σα ζητήσαμε στο προεδρικό διάταγμα αλλάξετε το ΔΕΛΤΕ και κάνετε τα ΑΕ και συζητούμε και όλα τα άλλα για, για ανώτερε σχολέ, για βαθμίδα παραστατικών τεχνών κλπ. Αυτό δεν το, δεν το, κάνει η κυβέρνηση. Όλα τα άλλα τα κάνει πάντω. Αυτό όμω το επίπεδο δεν το κάνει. Κύριε Μανατίδη, είστε ένα άνθρωπο τη εκπαίδευση. Αλήθεια τώρα δεν βλέπετε ότι θα μπορούσε με την ιδιωτική εκπαίδευση με ισχυρού ισχυρούς κανόνε, με ασφαλιστικέ δικλείδε, με, με ό,τι πρέπει να και μπορεί να υποστηριχθεί. Δεν θα μπορούσε σε να έχουμε λαμπρό έτσι, κομμάτι ανθρώπων που θα έρχονται να σπουδάσουν και άλλων Ελλήνων που δεν θα έφευγαν έξω. Κυρία Τσόπα, μιλάτε για την δημόσια εκπαίδευση. Και την ιδιωτική εκπαίδευση. Και την ναι. ιδιωτική εκπαίδευση. Γιατί θα Υπάρχουν πρέπει μια να είναι δικαιώματα... βάρο τη άλλη, αυτό εννοώ. Θα σα πω. Γιατί η ίδια η κυβέρνηση την αντιμετωπίζει, η κυβερνήσει τη Νέα Δημοκρατία και όλε οι οποίε κινούνται στο νεοφιλελεύθερο δόρμα, αντιμετωπίζει την εκπαίδευση και την παιδεία σαν εμπόρευμα. Κάτι από το οποίο πρέπει να κερδίσουν που λέτε και αγοράζεται. Εδώ φανταστείτε, υπάρχει προστασία του άρθρου 16 και όλε οι κινήσει οι οποίε γίναν και για τα πανεπιστήμια, αλλά και για, τα, και για τον τρόπο εισαγωγή που έχουμε κατηγορήσει, που έβαλαν την βάση, την βάση εισαγωγή, στέλνοντα κόσμο στα ιδιωτικά σχολεία. Υπάρχει προστασία του άρθρου 16 και φανταστείτε τι πολιτικέ που κάναν έτσι ώστε να προχωρήσει περισσότερο η ιδιωτικοποίηση τη εκπαίδευση. Φανταστείτε τι θα κάναν εάν δεν υπήρχε προστασία του άρθρου 16. Αυτή τη στιγμή την αντιμετωπίζουν έτσι την, την εκπαίδευση και την παιδεία. Όπω επίση και διαφορά άλλο, όπως και για την υγεία. Την υγεία, αν υπήρχε, ίσως, αν υπήρχε ένα άρθρο 16 για την θα έπρεπε να υπάρχει ένα άρθρο 16 για την υγεία. Τι πρέπει να γίνει, τι έπρεπε να είχε γίνει για το παιδιατρικό με αυτή την δυσάρεστη εξέλιξη, κύριε Βαρουφίδη. Μεγάλο θέμα. Εμεί το αναδείξαμε και το αναδεικνύουμε συνέχεια γιατί θεωρώ ότι δεν πρέπει ε, να. Δηλαδή, είναι απαράδεκτο αυτό που έγινε, α το πω έτσι. Απαράδεκτο γιατί η κυβέρνηση δεν φρόντισε να εξασφαλίσει όλε τι συνθήκε, έτσι ώστε να καταστεί γόνιμο ο διαγωνισμό. Εμεί, εγώ τουλάχιστον και προσωπικά, έχω τεράστια ερωτηματικά. Πώ γίνεται. Και δεν υπάρχει καρτελοποίηση όταν πέντε-έξι εταιρείε οι μεγάλε. Πηγαίνουν σε ένα διπλάσιο ποσό από ό,τι ε, υπάρχει στο διαγωνισμό τα 250 εκατομμύρια. Ζητήσαν 500 εκατομμύρια για τα τρία νοσοκομεία. Θεωρώ και φυσικά το Ίδρυμα Νιάχο κήρυξε άγωνο τον, ε, τον διαγωνισμό. <συσχελίδη> Η κυβέρνηση δεν το είχε πάρει και αυτό χαμπάρι. Και όσο και να λέει, τα υπόλοιπα χρήματα, αν, ε, ε, αν δεχθεί να γίνουν με, τις, ε, με αυτά που βάζουν τα καρτέλ, πρέπει άλλα 250 εκατομμύρια να βάλει το ελληνικό δημόσιο. Τα ποσά είναι τεράστια, νομίζω ότι έχει γίνει εσκεμένα κάποια κίνηση. Εντάξει, θέλουν να θεωρούν να συγχροκερδίσουν και εδώ. Δεν μπορεί να περάσει αυτό. Ε, Κλείνοντας, θα ήθελα να μιλήσουμε και πολιτικά λίγο, τουλάχιστον, με μια ερώτηση. Καταρχάς, θα είστε υποψήφιος με τον ΣΥΡΙΖΑ στην Α Θεσσαλονίκη, έτσι, μάλιστα, ε? μάλιστα. Έκλεισαν οι λίστες για την Α Θεσσαλονίκη. Όχι. Έχετε, είναι... είναι ανοιχτές, έχει ακόμη 8 άτομα. 8 ακόμη άτομα. Mm -hmm. ε, έχετε κάποιο δικό σας άτομο που θέλετε να είναι και που δεν συμπεριλήφθηκε. Έτσι, ε, φυσικά Αναφέρομαι κάνει... στον κύριο Πολάκη. Ναι, να... Εσεί καταλάβατε, όχι, όχι, αλλά για όχι, να ποτέ. καταλάβει και ο κόσμο. Ε, ο κύριο Πολάκη που είπε ότι εγώ φίλου και σουντρέοφου δεν πουλάω, βγήκε στο Instagram με μια έτσι πολύ. είναι δεικτικό έτσι κι αλλιώ όταν μιλάει με τον λόγο του. Αλλά ε, έκανε πίσω και δεν θα μπορούσε να μην κάνει πίσω. Δεν γιατί... ήταν και σωστό, δηλαδή, είναι δυνατόν να πω εγώ ότι θα βάλω υποψηφιότητα στην ΑΕΦΑ τη αν θα βάλει και η κυρία Τσόραμπα μαζί μου. Καλά, δεν, δεν θα ήταν άσχημο να αυτό. το πείτε, βέβαια, έτσι. <laughs> Ωραία, θα ήταν. <laughs> <Δεν θα> Βεβαίω, <laughs> αλλά κοιτάξτε. Και, ε, ε, αλλά δεν μπαίνει έτσι στην πολιτική. Γίνονται mm -hmm. οι προτάσει ε, στα αντίστοιχα όργανα. Καταρχά, υπάρχει η τριμελή επιτροπή. Είναι ο κύριο Βασιλιάδη, η κυρία Σφίγκου, είναι ο ίδιο ο Αλέξο Τσίπρα, ε, οι οποίοι χειρίστηκαν τα ζητήματα των υποψηφιότητων. Ακούν τα πάντα, έχουν τι συζητήσει από τι αντίστοιχε συμμαχιακέ. Και από εκεί και μετά γίνεται μια αξιολόγηση και μια συζήτηση μέσα στην ίδια την πολιτική γραμματεία. Είναι συλλογικέ οι αποφάσει αυτέ δεν είναι ατομικέ. Mm -hmm. Και νομίζω ήταν λάθο του, του, του Παύλου. Ήταν λάθο να το δω. έχει συναισθηματισμό πολύ περισσότερο παρά πολιτική σκέψη. Και σε αυτήν πολύ σωστά και ορθά ο πρόεδρο του κόμματο είπε: Κοιτάξτε, η συμμετοχή σε ψηφοδέλτια είναι θελοντική. Όποιο νομίζει ότι θέλει να βάλει του όρου του κλπ. Μπορεί να μην βάλει. Ναι. Είναι, είναι αυτονόητη και η απάντηση, αλλά νομίζω έκανε λάθο ε, συναισθηματικά σκεπτόμενο και όχι πολιτικά. Και για την ε, συνάντηση Τσίπρα-Παπανδρέου που διέρευσε δύο μήνε μετά, δυόμισι μήνε πριν έγινε, ε, πώ την ε, σχολιάζετε. Δεν ξέρω, αν φάγανε καλό φαγητό, τι δεν ξέρω τι άλλο έχει γίνει. Ναι. Δεν μπορώ να το ξέρω αυτό το πράγμα. Για τη συνεργασία ε, με, με τον ΠΑΣΟΚ πώ τη βλέπετε. Η συνεργασία, ε, κοιτάξτε. Για να έχουμε κυβέρνηση συνεργασία, κύριε Τσόρμπα, πρέπει στι πρώτε εκλογέ γιατί μετά οι πιθανότητε είναι πολύ μικρέ ο ΣΥΡΟΣ δεν είναι πρώτο κόμμα. Άρα πρέπει να ψηφιστεί ο ΣΥΡΙΖΑ, το πρώτο. Το δεύτερο, θα απευθύνουμε. Γιατί τότε θα μπορούσε, Δεν θα μπορούσε η Νέα Δημοκρατία να κάνει την πρόταση σε όποιον. Στον Πασόκα. Στο Πασό, σε ούτε. αυτόν που παρακολουθούσε. Mm -hmm. Σε αυτόν που έκανε για την υγεία τα ίδια. Οι προτάσει και τα προγράμματα θεωρώ ότι είναι. Μπορεί να έχουν κάποιοι βουλευτέ ή στελέχοι του Πασοκυνάλ, ε, να διέκυνται φιλικά με μια συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά ουσιαστικά αυτό ο χώρο από παλιά και με τι προτάσει οποίε έχουν, ούτε ιδεολογικά ούτε πολιτικά με τι προτάσει, συνάδουν με τη Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή δεν είναι απλώ η Νέα Δημοκρατία, εδώ είναι ένα ζήτημα καθεστώτο του Κυριακού Μητσοτάκη. Ο Κυριάκος Μητσολτάκη έκανε τα πάντα με συγκεκριμένες πρακτικές παρακολουθήσεις, προσωπικές κινήσεις, απευθείας αναθέσεις. 8 δισεκατομμύρια απευθείας αναθέσεις και κρατάνε τώρα την κυρία Νικολάου που την έπιασε το ΣΔΟΕ με 2 εκατομμύρια που τη ζημίωσε το ελληνικό δημόσιο να την έχουν και στα ψηφοδέλτιά τους. Δεν θα γίνει θεσμός η ανομία, οι απευθείας αναθέσεις, τα κολλητήλια και το επιτελικό κράτος των αρίστων που είναι για τα ιδιωτελή του συμφέροντα. Αυτό ένα Ουδικό σημείο που διακυβεύεται σε αυτέ τι εκλογέ. Και δεν συνάδει, πιστεύω, και με τι θέσει τι οποίε έχει το Πασόκ. Από την άλλη, πολλοί Α... λένε γιατί θέλει να... ο ΣΥΡΙΖΑ να είναι οπωσδήποτε πρώτο κόμμα για να συζητήσει μια τέτοιου είδου συνεργασία. Δεν βγαίνουν διαφορετικά τα νούμερα έτσι ώστε να σχηματίσει κυβέρνηση. Mm -hmm. Αν είσαι δεύτερο κόμμα, το δεύτερο με το τρίτο, είναι πολύ πολύ μικρέ πιθανότητε και πρέπει να. Τι να σας πω, να είναι πολύ μικρέ πιθανότητε να μπορεί να σχηματιστεί κυβέρνηση συνεργασία δεύτερου και τρίτου κόμματο. Άρα, κατά δίκη του Κυριάκου Μητσοτάκη, πρώτο κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ, προγραμματική συνεργασία προ όλα τα κόμματα τη αντιπολίτευσης και από ό,τι καταλαβαίνω με βάση τα προγράμματα, αυτό που θα συζητήσει, εφόσον το θελήσει, θα είναι το Πασόκ Κινάλ. Και, και πιστεύω ότι όλα τα κόμματα πριν τι εκλογέ κάνουν τέτοια ρητορική προσπαθώντα να περιχαρακώσει ο καθένα το χώρο του. Σε αυτή την περίπτωση κατατάσσω και τα όσε δηλώσει γίνονται από τη μεριά των στελεχών του Πασορτινάλ. Όμω το αποτέλεσμα και η πολιτική βούληση του λαού που θα εκφραστεί με τι εκλογέ θα επιβάλλει σε όλα τα κόμματα. Αν λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πρώτο κόμμα και τρίτο του Πασορκινάλ, πολύ δύσκολα σε προγραμματική τέτοια πρόταση νομίζω ότι μπορεί να υπάρξει άρνηση. Γιατί, γιατί, προέχει πρώτα απ' όλα να βγάλουμε τη χώρα από αυτή την καταστροφή. Η ακρίβεια έχει όνομα. Είναι η Μητσοτάκη. Η ακρίβεια στα τρόφιμα επίση έχει ε, όνομα. Είναι πάλι Μητσοτάκη. Η, η κατάσταση στην υγεία που αυτή τη στιγμή, η κυρία Τσόρμπα, φεύγουν άξια στελέχη γιατροί από τα δημόσια νοσοκομεία και πάνε στον ιδιωτικό τομέα γιατί δεν μπορούν ούτε να ασκήσουν τα καθήκοντά του και έχω επώνυμες, επώνυμα για του οποίοι φύγανε. Γιατί δεν μπορούσαν να ασκήσουν την ιατρική του. Με αποτέλεσμα ο, ο κόσμο να μην μπορεί να θερμευτεί. Μόλι ανοίξατε το την τη προεκλογική σα καμπάνια, κύριε ε, Αμανατίδη. δεν βγαίνει ο μήνα. Να σα πω, δεν βγαίνει ο μήνα. Σα εύχομαι καλή επιτυχία και προσωπικά και στην Αλφα Ακόμα δεν μπήκαμε στα, στα βαθιά αυτά. Μια χαρά μπήκαμε. Μια χαρά μπήκαμε. μπήκαμε. Μια χαρά μπήκαμε και ελπίζουμε εμεί οι δημοσιογράφοι ότι θα είναι και σε 9 Απριλίου. Εσεί σκέφτεστε να ασχοληθείτε. Εγώ ίδια προσωπικά. Να σα κάνω κι εγώ μια ερώτηση. Στον αέρα μου κάνετε πρόταση να το σκεφτώ. Ε, απαντώ μόνο, μόνο με σοβαρέ προτάσει, όχι με υποθετικέ. Αν θα σκεφτόμουν. Αν έχετε να μου κάνετε μια πρόταση, να μου την κάνετε. Πολύ ευχαρίστω. Και θα σα απαντήσω. Αμέσω στον αέρα. Το ξέρω. Πόσο έτοιμο είστε για οτιδήποτε. Σα ευχαριστώ πολύ, Γενική και Έχετε ένα αξιόλογο λόγο με υπηρεσία και με βάθηση στα, στα θέματα, γιατί καταλαβαίνω και από τις ερωτήσεις που τις οποίες κάνετε, γνωρίζετε και προχωράτε. Οτι διαβάζω, β... διαβάζω. <laughs> δε, και προχωράτε ένα βήμα πα, παρακάτω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ να είστε Σας καλά. Ευχαριστώ. Εμείς κυρίες και κύριοι θα πάμε σε διάλειμμα και σε λίγο επιστρέφουμε για να αποχαιρετιστούμε.